Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω για το θέμα των φθοριούχων αερίων, των F-gases, στα οποία είχα την τιμή να είμαι σκιώδης ηγητής από την πλευρά των Ευρωπαίων Φιλελευθέρων και Δημοκρατών, της ομάδας στην οποία ανήκω εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Ήταν μια δουλειά που κράτησε πολλούς μήνες, η προσπάθειά μας για το νομικό αυτό κείμενο, το σχέδιο αυτό νομοθετικού κειμένου και προσπάθεια που κατέληξε νομίζω σε ευτυχές αποτέλεσμα, γιατί πετύχαμε έναν ευρύτατο συμβιβασμό, ένα συμβιβασμό στον οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο ο Bas Eickhout από την πλευρά των Πρασίνων, με τον οποίο δουλέψαμε πολύ κοντά, έτσι ώστε να είναι λογικός, να είναι προσεκτικός στα επιμέρους, αλλά να περιλαμβάνει και διεξόδους και ασφαλιστικές δικλείδες για όλους ενδιαφερόμενους. Ο στόχος μας ήταν να πετύχουμε το περιβαλλοντικό κομμάτι και το πετύχαμε του κανονισμού, άλλωστε το προσυπογράφει, σας είπα, και ο εισηγητής των Πρασίνων, και ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα είναι εις βάρος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ειδικά στο Νότο. Και λέω ειδικά στο Νότο γιατί ο κίνδυνος πάντα είναι να προωθούνται περιβαλλοντικές πολιτικές και κάτω από τον μανδύα των περιβαλλοντικών πολιτικών να έρχονται κάποια βιομηχανικά συμφέροντα, τα οποία να επωφελούνται με τρόπο που να μην είναι συμβατός με το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον. Εδώ δεν συμβαίνει αυτό, γιατί παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των παραγωγών των νέων τεχνολογιών που θα μπουν σε αυτή την αγορά για να υποκατασταθούν τα φθοριούχα αέρια με άλλα αέρια, πολλές φορές τα λεγόμενα natural gases, φυσικά ψυκτικά, ας το λέγαμε έτσι. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι όλα αυτά, οι περισσότεροι παραγωγοί βρίσκονται στο βορρά και η κατανάλωση ψυκτικών αερίων είναι πολύ μεγαλύτερη στο νότο για λόγους κλίματος και υπάρχουν και κάποια φυσικά αέρια που δεν προσαρμόζονται με την ίδια αποτελεσματικότητα στα κλίματα κάτω, ας πούμε, από τις Βρυξέλλες, από τις Βρυξέλλες μέχρι και την Αθήνα ή τη Ρόδο. Παρά το γεγονός αυτό, ο συμβιβασμός που πετύχαμε διασφαλίζει και τις χώρες του Νότου και το κάνει αυτό με δική μου πρόταση, με ένα ταμείο το οποίο θα δημιουργηθεί, που θα διευκολύνει την μετάβαση στις νέες τεχνολογίες. Για τη μετάβαση αυτή έχουμε εξασφαλίσει μέσα από το σχέδιο αυτό κανονισμού επαρκή χρόνο, ανάλογα με το είδος της τεχνολογίας και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η αγορά ή αυτή που προβλέπουμε ότι θα διαμορφωθεί. Έχουμε προστατεύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πετυχαίνουμε ταυτόχρονα και τους περιβαλλοντικούς στόχους. Τώρα η δουλειά μας είναι στον τρίλογο που θα αρχίσει σε σύντομο διάστημα και θα δουλέψουμε μαζί με τον Bas Eickhout σε αυτό το διάλογο με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να κρατήσουμε αυτά που πετύχαμε και θα προσπαθήσω να ενεργοποιήσω και την ελληνική κυβέρνηση, τουλάχιστον να κρατήσουμε το ταμείο αυτό που θα ωφελεί τον Νότο και θα διευκολύνει τη μετάβασή μας στις νέες τεχνολογίες. Είναι αρκετά χρήματα, είναι σημαντικό το ποσό. Δεν έχει διασφαλιστεί το απόλυτο ύψος του, αλλά υπάρχουν νομικές διασφαλίσεις αν κρατηθεί το σχέδιο ψήφισης στο Κοινοβούλιο, ώστε το ποσό να είναι σημαντικό. Πετύχαμε ευρύτατο συμβιβασμό, που σημαίνει ότι η θέση του Κοινοβουλίου είναι ισχυρή σε σχέση με το Συμβούλιο και τώρα θα πάμε στην επόμενη φάση της προσπάθειας, έτσι ώστε να κλειδώσει αυτό το νομικό κείμενο και να κλειδώσει με τρόπο που να εξυπηρετεί και το περιβάλλον και την θεμητή επαγγελματική πορεία όλων όσων εμπλέκονται και είναι δεκάδες τα επαγγέλματα και οι κατηγορίες των ανθρώπων που επηρεάζονται από αυτό το νομοσχέδιο, από αυτό το νόμο που θα διαμορφωθεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ και πάλι και εύχομαι επιτυχία στην ημερίδα και θα προσπαθήσω με συνεργάτες μου να παρακολουθήσω έτσι ώστε να μεταφέρουμε και τα δικά σας συμπεράσματα στην επόμενη φάση του διαλόγου. Ευχαριστώ.